σήμερα θέλω να κάνω μια παρένθεση και να αναφερθώ σε ένα ζήτημα που έχει σχέση με τον τρόπο που μερικοί παρατηρώ και διαβάζω τα σχόλια όλων. Έχει σχέση με τον τρόπο που μερικοί βλέπουν την εκπομπή. Δεν σκοπεύω να αναλωθώ, αλλά και ούτε να το συνεχίσω. Θα πω μόνο μερικά πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί δεν μου αρέσει να αφήνω κάποια ζητήματα να περνάνε ασχολίαστα και κάποιους χωρίς την απάντηση που κατά τη γνώμη μου οφείλω να τους δώσω. Αλλά μέχρι εδώ και από εκεί και πέρα τέρμα. Ίσως είναι η δεύτερη φορά που το λέω, τρίτη όμως δεν θα υπάρξει. Τον τελευταίο καιρό παρατήρησα ότι υπάρχουν κάποια περίεργα σχόλια και θα πω στη συνέχεια γιατί τα χαρακτηρίζω έτσι. Καταρχήν να πω ότι τα σχόλια πρέπει να υπάρχουν. Αυτό είναι και το αίμα της εκπομπής. Έτσι ξεκίνησε και έτσι θα συνεχίσει. Αυτή η σχέση και άμεση σχεδόν ανταπόκριση με τους ακροατές μας, αυτό το πάρε δώσε, είναι που την κάνει άλλωστε τόσο ζωντανή. Άλλο όμως αυτό και άλλο σχόλια που φαίνεται ότι κάτι άλλο επιδιώκουν ή ότι αλλού στοχεύουν. Και ένα δεύτερο που έχει σχέση με την κριτική. Η κριτική είναι καλοδεχούμενη. Λάθος έχετε καταλάβει ορισμένοι. Χρειάζεται και πρέπει να γίνεται. Κανείς μας δεν διαθέτει το αλάθητο. Κανείς δεν είναι αυθεντία. Κανείς δεν πρέπει να αρνείται την κριτική που βοηθάει τη δουλειά του, που μπορεί να την κάνει και ακόμη καλύτερη. Και ένα τρίτο που έχει σχέση με τον κόσμο. Η γνώμη του είναι αυτή που μετράει, γιατί η εκπομπή και εμείς προσωπικά εδώ ως ομάδα σε αυτόν απευθυνόμαστε. Επομένως, ο λόγος που μας κάνει να θίξουμε σήμερα το θέμα είναι επειδή ακριβώς τον σεβόμαστε. Τον τελευταίο καιρό λοιπόν γινόμαστε αποδέκτες κάποιων περίεργων σχολείων που εκτός από τις χυδαιότητες διακρίνονται και για το περιεχόμενό τους που δεν μαρτύρα κατά τη γνώμη μας κάποια καλή πρόθεση, αλλά απέναντίας είναι πολύ επιθετικά. Πέρα από αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, για να μην πω το κοινό χαρακτηριστικό, είναι ότι κανένα από αυτά δεν αναφέρεται στην ουσία όσων λέμε, αλλά όλοι μιλάνε με υπονοούμενα. Το ότι αυτά δεν εκφράζουν πιστεύουμε την πλειοψηφία των ακροατών, εμείς το παίρνουμε ως δεδομένο. Και το συμπέρασμα αυτό δεν βγαίνει μόνο μέσα από έναν απλό ποσοτικό υπολογισμό. Βγαίνει από την τεράστια διαφορά και το χάσμα που τους χωρίζει, από τους περισσότερους που θα έλεγε κανείς ότι είναι οι άνθρωποι που ζουν πραγματικά αυτή την εκπομπή και την προχωράνε. Η εκπομπή λέει μερικά πράγματα που πιστεύει ότι είναι η δική της αλήθεια, ή για να είμαι πιο συγκεκριμένος, λέει ανοιχτά τη γνώμη της, προσαρμοσμένη στη φωνή της λογικής, άρα εγκύτερα και εντυμότερα στην αλήθεια. Διότι η κρίση πάντα είναι υποκειμενική, ουχή αντικειμενική. Πιστεύουμε ότι έχουμε το θάρρος να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, χωρίς να κρύβουμε κουβέντες. Και φυσικά δεν έχουμε καμία πρόθεση και κανένα λόγο να απολογηθούμε γι' αυτό. Αυτό το κάνουμε σταθερά χρόνια τώρα. Επομένως, αν κάποιοι με τα σχόλιά τους λένε ότι αλλάξαμε, το ξέρουν και οι ίδιοι ότι αυτό δεν συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε ότι σε πολλά κομμάτια της εκπομπή ενόχλησε και ενοχλεί, και πολύ μάλιστα. Ενοχλεί όμως κάποιους που μας περνάνε για βλάκες και κορόιδα, που εκλαμβάνουν τη σιωπή του κόσμου σαν αποδοχή ή υποταγή, που νομίζουν ότι κατάφεραν να είναι άτρωτοι επειδή παραμένουν από την πλειοψηφία των μέσων ασχολίαστοι, επειδή εξακολουθούν να κοροϊδεύουν και επειδή δεν συνεχίζω γιατί ο κατάλογος είναι ατέλειωτος. Ο κόσμος αυτός μπορεί να νομίζουν δεν έχει φωνή, αλλά κάνουν λάθος. Και δεν μιλάω για τις φωνές που ακούγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουμε μιλήσει και άλλες φορές γι' αυτό. Ο χώρος αυτός έχει τα θετικά του, αλλά είναι εξίσου περίεργος. Κυκλοφορούν πολλά και περίεργα. Ικανικά όντα με ζωντανά πόντα. Υπογραφές με ψευδόνυμα. Εξάλλου είναι εκ των προτέρων ναρκοθετημένος. Δεν αναφέρομαι σε αυτόν. Αναφέρομαι στην ανταπόκριση του κόσμου που φαίνεται από τον τρόπο που επικοινωνεί μαζί μας. Ξέρω λοιπόν ότι σε πολλά ζητήματα ενοχλούμε, σε πολλά περνάμε αδιάφοροι. Έχουμε όμως κυρίως ενοχλήσει αυτούς που παίζοντας με τα λόγια τα πολλά και τα μεγάλα, παίζουν με τις ζωές των άλλων. Είναι λοιπόν φυσικό να θέλουν να αντιδράσουν και να δώσουν το παρόν με κάθε λογή τρολ και δήθεν δυσαρεστημένους ακροατές που υποστηρίζουν τάχατες ότι ο Γιώργος άλλαξε και ότι η εκπομπή άλλαξε. Και μάλιστα χωρίς να λένε ως προς το τι. Δεν πειράζει, το ερώτημα θα το βάλουμε εμείς αντί για αυτούς και θα απαντήσουμε για λογαριασμό τους. Αλήθεια, πού άλλαξε, τι είναι αυτό που άλλαξε
άλλαξε η γραμμή που είναι αταλέντευτη εδώ και χρόνια στο σύνολο των θεμάτων? Τα θέματα μπορεί να αλλάζουν, όχι όμως εμείς και οι απόψεις μας γι' αυτά. Και όταν αλλάζουν, τα λέμε ανοιχτά και εξηγούμε και το γιατί αλλάζουν. Δεν ντρεπόμαστε εμείς γι' αυτό. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει, ως προς το τι άλλαξε η εκπομπή? Ως προς το στυλ, την εμφάνιση μήπως ή το περιεχόμενο? Δυστυχώς για αυτούς σε τίποτα δεν άλλαξε και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημά τους. Ό,τι λέγαμε πριν, αυτά λέμε και σήμερα. Λέτε να μην το καταλαβαίνουν οι δήθεν διαμαρτυρόμενοι? Ας μας συγχωρήσουν οι κάποιοι ειλικρινώς διαμαρτυρόμενοι, αν υπάρχουν. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε ακόμη πιο σαφείς εκπομπές μας στο μέλλον. Όσο για τους άλλους που διαμαρτύρονται για αυτή την απροσδιορίστη αλλαγή, μάλλον θα τους απογοητεύσουμε, γιατί έχουμε αποφασίσει ότι έτσι θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να τους ενοχλούμε χαλώντας τους το αφήγημα. Είτε το κυρίαρχο που ενώ φαίνεται ότι το πολεμάνε, αντίθετα είναι ακριβώς αυτό που στηρίζουν, είτε το δικό τους, όποιο και να είναι αυτό, που νόμισαν ότι είναι και δικό μας, αλλά που λάθος κατάλαβαν. Αυτό ισχύει για κάθε αφήγημα. Είτε αφορά την πανδημία, είτε την ενεργειακή κρίση, είτε την οικονομική κρίση, είτε τα γενικότερα γεωπολιτικά ζητήματα. Κάθε δικό τους αφήγημα ή το κυρίαρχο, γιατί η εκπομπή δεν λειτουργεί με αφήγηματα, αλλά με ουσιαστικές απαντήσεις σε υπαρκτές προκλήσεις. Και κάτι ακόμη. Για αυτούς που μπερδεύτηκαν ή κάνουν μάλλον πως μπερδεύτηκαν και θέλουν να δώσουν την αίσθηση ότι η εκπομπή προσφεύγει ή αναφέρεται δήθεν σε μελέτες και αναλύσεις των συστημικών ΜΜΕ, η εκπομπή είχε και θα έχει πρόσβαση και επιχειρεί να έχει πρόσβαση σε πηγές από παντού. Αυτό δεν σας το έχουμε κρύψει ποτέ. Άλλο όμως είναι να εκθέτεις τις απόψεις τους, κάτι που πάντα έκανε άλλωστε η εκπομπή, και άλλο να τις υιοθετείς. Στην εκπομπή ακούγονται πάντα όλες οι απόψεις. Άλλωστε αυτό ήταν που προωθούσε το διάλογο, δημιουργούσε προβληματισμό και παρουσίαζε ενδιαφέρουσες λύσεις ή έστω προτάσεις. Γιατί λοιπόν να τα αλλάξουμε τώρα? Και ακόμη καλύτερα, όταν τα κυρίαρχα μέσα επιβεβαιώνουν τις δικές μας απόψεις, γιατί να μην το αναφέρουμε, βρε παιδιά? Τι σημαίνει αυτό, ότι τα επικαλούμαστε ή ότι ζητάμε τη συνδρομή τους? Λέτε να μην τα καταλαβαίνουν όσοι το χρησιμοποιούν σαν επιχείρημα για να μας προσάψουν ότι δήθεν αλλάξαμε? Σίγουρα όχι. Άρα κατά τη γνώμη μας κάτι άλλο παίζει. Κάτι που το καταλαβαίνει και ο πλέον άσχετος με τέτοιες προσεγγίσεις. Πώς είναι δυνατόν να ακούν κάθε μέρα την επίμονη αλλά τεκμηριωμένη κατά τη γνώμη μας κριτική που κάνουμε απέναντι στο σύστημα διαχείρισης, που δεν έχει πάψει να κάνει συνεχώς λάθη, να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε και τι λέμε? Δεν είμαστε εμείς που μπλέκουμε τα πράγματα. Άλλοι είναι αυτοί που στέλνουν αντιφατικά, διπλά και τριπλά μηνύματα, αλλά κυρίως διπλά. Όπου ό,τι και να κάνεις και θα χάσεις και θα φταίς που θα χάσεις. Άλλοι είναι αυτοί που από τη μια έχουν κάνει το εμβόλιο πανάκια, σμπρώχνουν στον κόσμο στην ανοσία της αγέλης, λέγοντας ότι ο ιός έχει γίνει σαν τη γρυπούλα, και απ' την άλλη, προσέξτε, είναι ακόμη εδώ και για να φύγει εμβολιαστείτε για να γλιτώσετε, γιατί δεν είναι γρυπούλα. Αυτό δεν είναι διπλό μήνυμα? Βγάλετε λοιπόν συμπέρασμα. Και αν καταλάβατε κάτι, αυτό δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο εκτός από την πρόθεση κάποιων να δημιουργήσουν αρχικά σύγχυση και στη συνέχεια να χειραγωγήσουν με ευκολία την κοινή γνώμη. Δεν είναι εκείνοι που έχουν τη σύγχυση. Σύγχυση θέλουν να δημιουργήσουν. Έχει καμία σχέση αυτό το αφήγημα με τις δικές μας απόψεις? Κατά τη γνώμη μας όχι. Αυτή όμως η τακτική που ακολουθούν, και αν ακόμη δεν φέρει άμεσα αποτέλεσμα, καταφέρνει κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Καταφέρνει να χωρίσει τον κόσμο σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που είναι υπέρ και σε αυτούς που είναι κατά. Και δεν υπάρχει, πιστέψτε μας, τίποτα χειρότερο από αυτό το διαχωρισμό που καταλήγει σε διχασμό όχι μόνο της κοινωνίας, αλλά και της σκέψης. Ο κόσμος καταλήγει να χωριστεί, να μπει σε κουτάκια, να βάλει ταμπέλες και να στενεύει τον ορίζοντα της σκέψης του μέχρι να πάψει να τη χρησιμοποιεί. Όσοι λοιπόν θεώρησαν εξ αρχής ότι εμείς ανήκαμε στη μία πλευρά και υποστηρίζαμε τη μία ομάδα και όχι την άλλη, γιατί τελικά έτσι έχει καταντήσει να αντιμετωπίζει τα πράγματα
όχι με δική της ευθύνη ή κοινή γνώμη, και ότι σήμερα αλλάξαμε γνώμη και ομάδα, είναι γελασμένη. Και αν δεν είναι γελασμένη, είναι παραπλανημένη. Και αν δεν είναι παραπλανημένη, είναι κατά τη γνώμη μας προκατηλημένη. Ακόμη και όσοι δεν έχουν κακή πρόθεση, αλλά απλά έχουν μάθει να κρίνουν τα πράγματα εξίδιον, ας πάψουν να μας χρεώνουν με προθέσεις ή με τακτικές που εμείς ουδέποτε υιοθετήσαμε. Με άλλα λόγια, δεν είμαστε ούτε οπαδοί, αλλά ούτε έχουμε επιδόσεις στις κολοτούμπες. Α, και να μην μπερδευόμαστε. Η εκπομπή φιλοξενεί κατά καιρούς διάφορους καλεσμένους. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνεί με τις απόψεις τους. Και αν πάλι συμφωνεί με κάποιους από αυτούς, δεν σημαίνει ότι συμφωνεί στο σύνολο των απόψεών τους, όπως συμβαίνει αντιστοίχως και με εμάς. Η εκπομπή λοιπόν δίνει βήμα σε πολλές διαφορετικές και αντίθετες απόψεις. Άλλωστε, αυτό κάνουμε είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά, και αυτό φαίνεται ότι ενοχλεί ιδιαίτερα οι τελευταίες ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι η εκπομπή ταυτίστηκε με κάποιους φιλοξενούμενους και με τις απόψεις τους επειδή τους φιλοξενεί. Όσο δε για τη θεματολογία της εκπομπής και τον τρόπο παρουσίασης, καλοδεχούμενες όλες οι προτάσεις. Αλλά να μας επιτρέψετε την τελική απόφαση να την παίρνουμε εμείς. Δεν την κάνει άλλος την εκπομπή. Την κάνουμε εμείς, εμείς τη χρεωνόμαστε, εμείς θα ακούμε καλός ή κακός δημοσίως. Τώρα, όσο για τις αναλύσεις και τη διεξοδική παρουσίαση των μελετών και των δημοσιευμάτων από την εκπομπή, τι θέλετε το να πω? Εάν κάποιοι έχουν συνηθίσει και έχουν μάθει να λειτουργούν με τη λογική των κεντρικών μέσων, πρόβλημά τους. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τις ίδιες συνταγές, ούτε σε επικοινωνιακό δημοσιογραφικό επίπεδο, ούτε επίσης σε επιστημονικό. Αυτό το περιβόητο, για παράδειγμα, μια μελέτη λέει, μια πρόσφατη μελέτη που έγινε, μας ήρθε μια μελέτη από την Αγγλία, άλλη από την Ολλανδία. Δηλαδή, εργασίες που αναλύονται με απαράμιλη επιστημονική σαφήνεια, με διαπιστώσεις και με νουθεσίες που διατυπώνονται με επιστημονικό στόμφο, αντί για επιστημονικές τεκμηριώσεις και αναλυτικές εκλαϊκευμένες επεξηγήσεις, με την ενημέρωση να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σχεδόν ως μέσο χειραγώγησης, εδώ δεν θα έχετε. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση. Μπορεί να είναι βασανιστικά κουραστικό, εμείς όταν αποφασίζουμε να αναφερθούμε σε μελέτη, θα αναφερόμαστε σε αυτήν πλήρως. Όσοι έχουν εθιστεί λοιπόν σε αυτού του είδους τις μεθόδους, έχουν κάθε δικαίωμα να συνεχίσουν να είναι εξαρτημένοι. Φυσικά για αυτούς κάθε άλλη προσέγγιση όχι μόνο είναι ξένη, αλλά τους καλέει και τη σούπα που έχουν στο μυαλό τους, και αυτό τους δημιουργεί προφανώς κάποια ζήτηματα. Ευτυχώς, κατά τη γνώμη μας, που υπάρχουν οι περισσότεροι ακροατές που είναι απαιτητικοί, αναζητούν την αλήθεια, θέλουν να γνωρίζουν όλες τις πληροφορίες και μαζί με αυτές τις πηγές τους, και βεβαίως να σχολιάζουν και μας. Εμείς αυτούς απευθυνόμαστε. Όσο και αν ενοχλούμε τους άλλους, ακόμη και αν αυτοί διαπιστώσουμε ότι είναι η πλειοψηφία, δεν πειράζει. Έχουμε την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει. Είπαμε, λαλήσαμε και δεν ξαναεπανερχόμαστε.